Καλημερίζουμε την κυρία Δήμητρα Ευθυμιάδου. Έθνος GR, καλημέρα σας. Πώς είστε, κύριε Ευθυμιάδου? Γεια σας, κύριε Ευθυμιάδου. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, θα δούμε το θέμα των χειρουργείων, των απογευματινών χειρουργείων, την κατάσταση στα νοσοκομεία γενικότερα με τις ελλείψεις και στους ανοσιολόγους. Πρέπει να μας εξηγήσει η Δήμητρα. Θα είναι μαζί μας και ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Βεβαίως, αμέσως, τον κύριο Βαρτζόπουλο. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Βαρτζόπουλε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε από τη Δήμητρα προφανώς, το ρεπορτάζ. Δήμητρα, γιατί έχει σηκώσει τέτοια θύελλα αντιδράσεων το θέμα των απογευματινών χειρουργείων? Εξήγησε μας λιγάκι το πώς θα λειτουργήσει και τι σημαίνει για τον πολίτη το απογευματινό χειρουργείο. Και τι σημαίνει για τον γιατρό κιόλας. Και εκεί είναι ένα θεματάκι, νομίζω. Προφανώς και είναι. Λοιπόν, καταρχάς θα είναι. Ουσιαστικά μετατρέπεται το δημόσιο σύστημα, τα δημόσια νοσοκομεία, σε ένα ιδιωτικό σύστημα το απόγευμα, διότι εκεί οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν για να χειρουργηθούν. Τελικώς τα ποσά δεν θα είναι τόσο μικρά όσο αρχικά είχε πει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή θα είναι, δεν θα είναι 500 έως 1.000 ευρώ όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, θα είναι πολύ περισσότερα. Το ανιχνεύει κανείς και από αυτά που δηλώνει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, θεωρώντας ότι είναι μια άλλη επιλογή. Αντί να πας στον ιδιωτικό τομέα, πηγαίνεις το απόγευμα στο δημόσιο νοσοκομείο και μπορεί μια επέμβαση να κάνει 2.000, 3.000, μπορεί και παραπάνω. Διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Σε σχέση με το κοστολόγιο των ιδιωτικών νοσοκομείων, θα είναι φθηνότερο? Θα είναι φθηνότερο. Μπορεί να είναι. Και το μισό, μπορεί να είναι το 1/3. Το ζήτημα όμως είναι ότι πας στο δημόσιο νοσοκομείο. Το οποίο υποτίθεται πρέπει να είναι δωρεάν. Ναι. Ή τουλάχιστον να έχει μια πολύ μικρή συμβολή, την έχουμε τους άλλους από τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Αυτό πήγαμε. Ναι. Είναι. Οφείλει η πολιτεία να μας το καλύπτει αυτό. Αυτό είναι αμοιβή του γιατρού ή είναι και όλα τα αναλώσιμα, τα γεννητέρευση, οτιδήποτε? Προσωπικό. Θα υπάρχει και ένα ποσοστό για το νοσοκομείο, λέει το ρεπορτάζ μας. Σίγουρα θα πληρώνονται και οι συμμετέχοντες, δηλαδή το υγειονομικό προσωπικό. Ναι, όλοι. Όλα αυτά. Η διανυκτέρευση που είπε ο Παναγιώτης, συγγνώμη, εδώ είναι το θέμα. Η διανυκτέρευση είναι μέσα στο πακέτο που θα πληρώνουν οι ασθενείς. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι ήδη ετοιμάζονται κάποιοι ξεχωριστοί χώροι για να νοσηλεύονται οι ιδιωτικοί ασθενείς. Αυτό, αν μη τι άλλο, δημιουργεί ασθενείς δύο ταχυτήτων μέσα στο ΕΣΥ. Δηλαδή, θα είμαι εγώ σε έναν κανονικό θάλαμο, μπορεί και στο διάδρομο, σε Ράτζο, και δίπλα θα είναι μια κλινική που θα έχει μια σχετική πολυτέλεια. Εικόνα, ναι. Με κάποιον που θα έχει πληρώσει κιόλας. Με κάποιον θα πληρώσει. Και είναι και λογικό. Αν πληρώσει. Το 70-30 παίζει το σενάριο. Δηλαδή να πληρώνει 70% ΕΟΠΗ και 30% ο ιδιώτης. Ναι. Παίζει αυτό το σενάριο. Υπήρχε αυτό το σενάριο, αλλά υπάρχουν. Μαρόλη, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν επεμβάσεις που κάνουν 20.000. Ξέρω. Εγώ ρωτάω αν παίζει το σενάριο αυτό. Διότι και το ΕΟΠΗ το 70% εμείς το πληρώνουμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Προφανώς. Και το πληρώνει ο ΕΟΠΗ δεν σημαίνει ότι το πληρώνουμε εμείς. Υπάρχει περίπτωση εγώ να περιμένω. Και επειδή περιμένω και ξέρω εγώ να φύγω από τη λίστα και να πάω στα απογευματινά, να με τραβήξει ο γιατρός ή να με επιλέξει ο γιατρός. Υπάρχει περίπτωση να επιλέγει ο γιατρός ποιος θα βγάλει? Προφανώς και αυτό είναι μέσα στο σενάριο. Αλλά το θέμα είναι ότι θα επιλέγει και ο ασθενής. Θέλω τον τάδε γιατρό να με χειρουργήσει το απόγευμα. Αν εκείνος θα κάνει απογευματινά χειρουργία. Θα είναι προκαθορισμένες τιμές ή θα μου λέει ο γιατρός? Ότι εγώ τα ρήφα μου είναι τόσο. Όχι, θα βγαίνει με βάση το ΚΕΝ. Τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια. Τα DRGs που λέγονται πλέον, που είναι λίγο πιο σύνθετα. Δηλαδή θα έχουν μέσα. Είναι ένα πακέτο, μια κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. Που υπάρχει ήδη. Υπάρχει ήδη, ναι. Και βγαίνει και το ποσοστό, αν θα είναι τελικά το 30%. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν επεμβάσεις που κάνουν 6.000-7.000. Και συχνά τα φακελάκια που παίζουν είναι πολύ ψηλότερα από τα χρήματα που παίρνουν στις ιδιωτικές κλινικές γιατροί. Ναι, προφανώς. Για χειρουργία. Υπάρχει όμως τα ίδια χειρουργία. Με αυτή τη λογική, συγγνώμη Δήμητρα, γιατρός θα μείνει στο δημόσιο νοσοκομείο κανονικά, στο ελεύθερο νοσοκομείο, ή θα πάνε όλοι για απόγευμα πια? Αυτό είναι το θέμα. Αν υποβαθμιστούν τα πρωινά δωρεάν χειρουργία. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Δεν ξέρω τι δικλείδες ασφαλείας θα υιοθετηθούν με την νομοθετική ρύθμιση που θα προωθεί στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα είναι οι έλεγχοι. Θα γίνονται έλεγχοι. Ή ένας γιατρός δεν δίνει καθόλου βάρος το πρωί, θα σου λέει μην έρχεσαι. Θα περιμένεις 7 μήνες. Έλα τα απόγευμα κατευθείαν. Αν θα υπάρχει μια καθοδηγούμενη. Αυτά καλά θα είναι. Πάντως, κύριε Βαρτζόπουλε, πάντως, αν είναι μία. Δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι, εγώ τα ακούω και δεν τα ακούω πολύ καλά. Θα σας πω γιατί. Γιατί αν μου πει ο άλλος, εντάξει ρε παιδί μου, δώσε 500 ευρώ, 300 ευρώ να κάνεις μια σοβαρή επέμβαση. Και να τα λεβδομάδα. Μην περιμένεις. Να πω εντάξει να μαζευτούμε και να τα μαζέψουμε και όποιος δεν μπορεί να πάμε. Όταν πρόκειται. Αν όμως η ταρήφα είναι ταρήφα, δεν είναι αλλιώς τα πράγματα. Κύριε Στάθη, να πω κάτι. Να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει σε όλους σαφές και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ότι εμείς εδώ τώρα δεν ανακαλύπτουμε την περίτιδα ούτε τον τρόχο. Αυτό το οποίο σε εσάς σας φαίνεται κάτι περίεργο, παράδοξο και έχετε και ευλόγως κάποιες απορίες ή αν θέλετε και δυσπιστία την οποία διαπιστώνω, οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς είμαστε πολλές δεκαετίες πίσω από την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Δυτική Ευρώπη, εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθηκόνα και εκατομμύρια του υγειονομικού συστήματος, το οποίο έχει γίνει το δικό μας, η πρακτική του ιδιωτικού χειρουργείου του γιατρού μέσα στο νοσοκομείο, στις λεγόμενες θέσεις, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην καθημερινή του λειτουργία, όπως σας είπα, εδώ και δεκαετίες. Συμφωνούμε. Δεν σας αμφισβητώ καθόλου εγώ εσάς. Ερώτηση. Συνέπεια, στη Μεγάλη Βρετανία, για να κάνω μία επέμβαση, μπορεί να περιμένω έως και 3 χρόνια στο δημόσιο σύστημα, όμως αν το επιλέξω. Σας πληροφορώ ότι στην Αγγλία περιμένω και πολύ περισσότερο. Ναι, σας λέγω λοιπόν ότι αυτό το οποίο για μας φαίνεται περίεργο και παράξενο υπάρχει έξω, λειτουργεί. Είναι κοστολογημένο. Υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου. Υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες με τις οποίες τα χρήματα τα οποία με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Είναι πολύ σωστό, κύριε Βαρτζόπουλε, αυτό που λέτε. Υπάρχουν όμως και άλλοι μισθοί. Βλέπω ότι τα λέτε όλα καλά. Να δούμε τι γίνεται στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Αλλά στο θέμα των μισθών, τσακ, την κάνετε. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Δεν λέτε με τους μισθούς πώς είναι. Με συγχωρείτε. Η δική μας τη μισθή είναι ανάλογη του ακαθαρίστου του εθνικού προϊόντος μας. Η μισθή είναι ανάλογα με αυτά που υπάρχουν μέσα στη χώρα ως δυνατότητες. Να τελειώσω, γιατί είπε και η αμοιβές το οποίο πρέπει να θέσω επί το ορθότερον. Προσέξτε. Τα χειρουργεία έχουν αυτή η δυνατότητα, κάνει κανείς απογευματινά χειρουργεία και ιδιωτικό έργο εκτός του νοσοκομείου, έχει νομοθετηθεί στη χώρα μας εδώ και χρόνια. Δεν έχουν βγει κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες εξήγηλε προχθές ο Υπουργός. Γιατί δεν έγινε αυτό μέχρι τώρα? Διότι ακόμη δεν είχαμε στα χέρια μας εργαλεία αυστηρά, τα οποία θα μας έδιναν τη δυνατότητα να ελέγχουμε την διατήρηση της πρωινής λειτουργίας έτσι όπως πρέπει αυτή να είναι και να μην έχει εκπτώσεις λόγω των απογευματινών δραστηριοτήτων. Τώρα τα έχουμε αυτά τα εργαλεία, τα είπε και η Ευθυμιάδου, είναι τα DRGs. Τα DRGs δεν είναι απλώς τα ΚΕΝ. Τα DRGs μετρούν στη μονάδα του νοσοκομείου, τη λειτουργική κλινική εργαστήριο, την απόδοση όλης αυτής της διαδικασίας. Και ποιος το ελέγχει αυτό? Ο διοικητής και το Υπουργείο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βαρτζόπουλε. Ησυχάσαμε. Κύριε Βαρτζόπουλε, αν μου επιτρέπετε. Να είστε ήσυχος και να είστε ήσυχος. Πραγματικά να είστε ήσυχος, όπως σε όλο τον κόσμο. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, πώς θα λύσετε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού? Τώρα, βεβαίως, δεν θέλω να σας πιέσω, γιατί δεν έχετε τη αρμοδιότητά σας, αλλά είστε στο Υπουργείο Υγείας και το γνωρίζετε. Πώς θα λύσετε το πρόβλημα της έλλειψης των αναισθησιολόγων, των νοσηλευτών? Ο ίδιος νοσηλευτής που θα εργάζεται το πρωί θα κάθεται και το βράδυ. Δεν υπάρχει και μια υπέρβαση ωραρίου εδώ? Πώς θα γίνει δηλαδή? Μήπως, εδώ είναι το ζήτημα, μήπως βαθμίσουν οι εργαζόμενοι, λογικό θα πω εγώ, για να έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, γιατί πρέπει να έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα. Μήπως υποβαθμίσουν τα πρωινά δωρεάν χειρουργεία για να πηγαίνουν το απόγευμα να εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Ξαναλέω, εννοείται ότι έχουμε τους πιο κακοπληρωμένους εργαζόμενους υγειονομικούς στην Ευρώπη. Αλλά πώς θα εξασφαλίσετε ότι τη στιγμή που δεν έχουμε κανέναν αναισθησιολόγους, ότι αυτοί θα εργάζονται και το απόγευμα? Σωστό. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να σας πω το εξής. Πρώτον, το προσωπικό το οποίο θα εργάζεται το απόγευμα θα έχει μια επιπλέον αμοιβή. Όλο το προσωπικό, όπως είπατε και εσείς σωστά προηγουμένως, κατά συνέπεια θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και ειδικεύσεις όσον αφορά την απογευματινή λειτουργία, τις οποίες δεν θέλω να προκαταλάβω. Θα τις πει ο Υπουργός όταν θα ανακοινώσει την υπουργική απόφαση. Τώρα είναι το ερώτημα. Ο νοσηλευτής που θα δουλεύει πρωί, απόγευμα, κάνοντας και απογευματινό χειρουργείο, θα δουλεύει και την άλλη μέρα το πρωί? Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτάται από το πρόγραμμα. Αν υπάρχει πρόγραμμα, αυτό είναι άλλο. Και τι περιμένουμε τώρα? Να κάνει δουλειά του σωστά, δηλαδή. Τίποτε δεν θα γίνει το οποίο παραβαίνει την εργατική νομοθεσία, να είστε βέβαιοι γι' αυτό εδώ. Και σας επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν δεδικασμένα, υπάρχουν τρόποι συγκεκριμένοι με την βάση των οποίων... Ναι, κύριε Υπουργέ, σε άλλα συστήματα όμως, με προσωπικό, με πλήρες προσωπικό. Εδώ έχουμε λήψη προσωπικού, δηλαδή νοσηλευτές, μόνο να σκεφτεί κανείς. Δεν νομίζω υπάρχει χώρα της Ευρώπης στην οποία να μην υπάρχουν λήψεις υγειονομικού προσωπικού. Σε τέτοιο βαθμό, κύριε Βαρτζόπουλε, με συγχωρείτε. Επίσης, κύριε Βαρτζόπουλε, από τις 20 αίθουσες χειρουργείου στον Ευαγγελισμό, που είναι η κορονίδα, που είναι η σημαία, λειτουργούν οι 12 με 13. Μην πάμε τώρα στο Αττικό, όπου από τις 14 λειτουργούν οι 6 και οι 7. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Μην πάμε και στη Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς γίνεται. Δεν έχετε καθόλου άδικο από αυτού. Ακούστε όμως να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι... Ο λόγος για τον οποίο, ένας από τους πολλούς λόγους, ο ένας είναι βέβαια η εξυπηρέτηση του κοινού. Διότι ορθώς είπατε βεβαίως ότι αυτό θα κοστίζει κάτι παραπάνω, αλλά αυτό το κάτι παραπάνω θα είναι λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι αυτό που επαναλαμβάνω πολλές φορές γίνεται στην Ευρώπη, δηλαδή ο δημόσιος τομέας να ανταγωνίζεται επιτέλους επαρκώς και επίσης όρες τον ιδιωτικό τομέα. Καλά, τον δημόσιο τομέα τον θέλουμε δωρεάν εμείς. Για να σας πω την αλήθεια, γιατί πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές. Αν οι πολίτες οι ασθενείς. Κύριε Υπουργέ, αν είχαν χρήματα οι πολίτες που να περισσεύουν, θα πηγαίναν στον ιδιωτικό τομέα κατευθείαν. Και εδώ αυτοί οι οποίοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση, ναι, και στην Αθήνα έχουν πάρα πολλοί, στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς όχι, αυτοί φυσικά δεν θα πληρώνουν την τσέπη, θα πληρώνουν η ασφαλιά τους πάνω στο κέρδος. 100 ευρώ το μήνα δίνει ένας κανονικός άνθρωπος για ιδιωτική ασφάλεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για πλήρη νοσοκομιακή. 100 ευρώ το μήνα. Δείτε τι λεφτά δίνουμε εμείς. Αν εννοείται ότι είναι πολύ... Όχι, είναι λίγο εννοώ σε σχέση με αυτά που λέω. Άλλο είναι το ερώτημα εδώ. Άλλο είναι το ερώτημα. Αν εγώ έχω ιδιωτική ασφάλιση και μπορώ να πάω στο ιατρικό, γιατί δεν πάω στο ιατρικό. Σωστό. Λέω εγώ. Πού είναι καλύτερες οι καταστάσεις του, καλούς γιατρούς έχει. Όχι μόνο το. Τώρα είπα ένα. Όλα τα νοσοκομεία. Κάποια νοσοκομεία. Μπράβο σας. Εκεί ακριβώς είναι το κουμπί. Διότι το εσύ... θα είναι καλύτερο ή είναι ήδη καλύτερο από όλο τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά εγώ το θέλω δωρεάν γιατί το πληρώνω. Εμένα μου κρατάει το 1/3 του μισθού, κύριε Υπουργέ. Το 1/3 του μισθού σε κρατήσεις είναι. Το ζήτημα είναι και φυσικά μπορείτε να πάτε πάλι στο ΕΣΥ χωρίς να πληρώνετε τίποτα. Να πάω στο ΕΣΥ. Άμα να περιμένω 3 χρόνια όμως, άμα να περιμένω 3 χρόνια και πήγαμε. Όχι. Σας λέγω το εξής. Ότι όπως σε όλη την Ευρώπη, αυτοί που έχουν μια ιδιωτική ασφάλεια ή έχουν τη δυνατότητα πηγαίνουν σε μια διαφορετική θέση, την πρώτη θέση και λειτουργούν διαφορετικά όσον αφορά... Ερώτηση για να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Θα σώσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας κάνοντας το ιδιωτικό δηλαδή. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, επαναλαμβάνω. Όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα... Αφήστε την Ευρώπη, κύριε Βαρτζόπουλε. Πάμε να ασχολείται καν Ευρώπη. Άλλο επιχείρημα δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να γίνουμε Ευρώπη και... Όχι, δεν θα γίνουμε Ευρώπη έτσι. Άμα να πληρώνουμε για να γίνουμε Ευρώπη, όχι, δεν γίνουμε. Και έτσι. Δεν γίνουμε Ευρώπη έτσι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στο εθνικό σύστημα υγείας. Λοιπόν, τα 50.000, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι η είδηση ότι θα μας καλύψετε 50.000 απογευματινά χειρουργεία δωρεάν. Δεν οφείλει, κύριε Βαρτζόπουλε, η πολιτεία να εξασφαλίσει τα δωρεάν χειρουργεία και εγκαίρως τις πρωινές ώρες, χωρίς να περιμένει ο κόσμος 2 και 3 χρόνια. Γιατί λοιπόν είναι η είδηση ότι θα μας τα χαρίσετε με 50.000 ευρώ, επειδή 50.000 χειρουργεία δωρεάν το απόγευμα. Που περιμένουμε ως 3 χρόνια. Δεν οφείλει λοιπόν η πολιτεία να έχει εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε ο πολίτης να χειρουργείται εγκαίρως το πρωί. Δηλαδή είναι λίγο ο μύθος του Χότζα. Περιμένετε 3 χρόνια, αλλά θα σας τα δώσουμε δωρεάν απόγευμα. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω που είναι η είδηση. Ελάτε. Δεν οφείλει το Υπουργείο Υγείας να το κάνει. Όσον αφορά και αυτά τα χειρουργεία που είπατε, τα δωρεάν, εγώ πιστεύω ότι είναι μια πραγματικά εξαιρετική ιδέα του Υπουργού και το πώς ακριβώς θα γίνουν θα σας τα εξηγήσει αυτός εντός ορισμένων πολύ λίγων ημερών. Άρα, προσέξτε πάλι για να βάλουμε τα πράγματα... Μισό λεπτό. Είναι ένα κομμάτι που αφορά αυτούς που περιμένουν ως 3 χρόνια και θα πάρε δωρεάν για να αποσυμφορηθεί και η λίστα, όπως καταλαβαίνω. Καλά το λέω, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς έτσι το είπε ο Υπουργός, έτσι τον είπε και θα σας εξηγήσει ο ίδιος προσωπικά εντός ολίγων ημερών πώς ακριβώς θα γίνεται. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί, αν μου επιτρέπετε, ένα ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό για τους νοσηλευτές, θα πω εγώ. Έχουμε έναν ασθενή που έχει πληρώσει και κάνει απογευματινό χειρουργείο. Χρειάζεται νοσηλεία, άρα ανεβαίνει στην κλινική για να νοσηλευτεί. Εκεί θα πρέπει, φαντάζομαι, να τον φροντίσουν οι νοσηλευτές, οι οποίοι δεν έχουν, είναι στη βάρδια και δεν έχουν συμμετάξει, αλλά δεν έχουν πληρωθεί για το απογευματινό. Αυτός δεν φοβόσαστε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει προστριβές μέσα στο προσωπικό, μέσα στα νοσοκομεία? Εδώ ξέρετε, τα λέτε αυτά, επειδή ακριβώς δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το νοσοκομείο στον κόσμο. Απαντήστε με. Προφανώς, αυτό το ξέρει. Κύριε Υπουργέ, είστε γιατρός και πολύ γνωστός. Να μας το εξηγήσετε. Ναι. Προφανώς από το κομμάτι, και αυτό θα υπάρξει ως εξειδίκευση στις υπουργικές αποφάσεις, προφανώς από το κομμάτι το οποίο θα μείνει στο νοσοκομείο θα υπάρξει και αμοιβή και αυτού του προσωπικού που προσφέρει υπηρεσίες στον ιδιωτικό ασθενή. Ωραία, αυτή ήταν μια είδηση ότι θα πληρώνουν οι νοσηλευτές. Μα αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Κύριε Βαρτζόπουλε, χθες εδώ στο Όπεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε: εμείς υποκηρύσσουμε θέσεις, αλλά δεν έρχονται αναισθησιολόγοι. Υπάρχει περίπτωση να δώσετε κάποια άλλα κριτήρια ή μεγαλύτερους μισθούς για να έρθουν? Γιατί για να μην έρχονται. Να δούμε και την κυρία Πολύμνια Γαλανού, αναισθησιολόγο, πρόεδρο του Συλλόγου Γαλανού Νοσοκομιακών Γιατρών και επικεφαλής αισθησιολόγων στο νοσοκομείο της Ρόδου. Να μας ακούει. Καλημέρα, κυρία Γαλανού. Και ελάτε, κύριε Υπουργέ, για πέστε μας. Ναι, ναι, να μην παραλείψω να αποφύγω την σωστή ερώτηση της κυρίας Γεωργιάδη. Κοιτάξτε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι όχι ότι δεν κάνουμε προκηρύξεις. Κάνουμε πολλές προκηρύξεις. Και δεν είναι μόνο τώρα το θέμα των ασιολόγων, επειδή τώρα αυτό είναι πολύ πιο, αν θέλετε, κατανοητό, διότι έχει άμεση σχέση με τα χειρουργεία. Αλλά το νοσοκομείο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο χειρουργείο. Το νοσοκομείο έχει και κλινικές δραστηριότητες. Σας λέγω λοιπόν ότι σε πάρα πολλούς νομούς της Ελλάδος δεν έχουμε γιατρούς παθολόγους. Γι' αυτό γιατί δεν έχουμε θέσεις να δώσουμε, έχουμε θέσεις και τις προκηρύσουμε. Δεν πάνε οι νέοι γιατροί. Γιατί μήπως δεν δίνετε ισχυρά κριτήρια και μισθούς? Διότι η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη. Και γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη? Διότι το καθάριστο εθνικό προϊόν το δικό μας δεν είναι ακόμη το προϊόν της Γερμανίας. Όχι, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι και ποιες προτεραιότητες έχει κάθε κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το είπατε πριν, δεν μπορούμε να το ανεχτούμε, το λέτε και δεύτερη φορά. Το ποσοστό, κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Κάνετε λάθος. Δεν κάνω καθόλου. Το ποσοστό επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος των δικών μας δημοσίων δαπανών είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι τώρα, να τελειώσω την απάντηση που ο φίλος του κ. Βαρδί. Προσέξτε. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε ψηφίσει το ιδιωτικό έργο εκτός νοσοκομείου για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και τα απογευματινά χειρουργία και όλα αυτά θα τα εξειδικεύσουμε, θα το ελοπίσουμε με συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος τα απογευματινά χειρουργία. Για να γίνει το εθνικό σύστημα υγείας, όχι μόνο στο χειρουργικό τομέα, αλλά συνολικώς πιο ελκυστικό για τους νέους γιατρούς. Λοιπόν, γι' αυτό. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, άνω τελεία, παρακαλώ. Η κυρία Γαλανού είναι αναισθησιολόγος. Είδαμε τι έγινε στο Πέδον. Είπαν κλείνουμε τα χειρουργεία, τα τακτικά οι γιατροί, το πήραν πίσω οι άνθρωποι, μετά από την προκήρυξη των θέσεων των τριών γιατρών. Τη μετακίνηση θα πω εγώ, γιατί μετακινήθηκαν οι γιατροί. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη γιατρό, την κυρία Γαλανού. Δηλαδή έπρεπε να γίνει τη κακομοίρα για να προκηρυχθούν οι θέσεις. Λέω εγώ. Σωστό και αυτό, ναι. Κύριε Σταλίκα, ελάτε ότι οι θέσεις προκηρύσσονται εδώ και καιρό. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε 11 θέσεις αναισθησιολόγου στον αέρα και μάλιστα σαν θέσεις ΔΕΠ. Και δεν πάνε, λέτε. Μέχρι στιγμής δεν έρχονται αυτοί που θέλουν να μην έρθουν. Όχι μόνο σε αναισθησιολόγους. Επαναλαμβάνω, σε όλες τις ειδικότητες των ψυχίατρων. Γιατί, κυρία Γαλανού, δεν πάνε και γιατί έχουμε έλλειψη αναισθησιολόγων? Των ψυχιάτρων προκηρύσσουν δεν παραμένουν άγονες. Καλημέρα. Θέλω να πω ότι θα περίμενα ένα λίγο πιο μετριοπαθή λόγο από την πλευρά του Υπουργείου. Έχετε δίκιο. Πολύ μετριοπαθής. Θα έπρεπε να είναι πιο μετριοπαθής ο λόγος, γιατί. Είναι αλλιώς να λες δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, σαφώς γιατί την ανακαλύψαμε, αλλά εδώ πέρα τα πράγματα βλέπω ότι επιλέγουμε να μιλάμε για την Ευρώπη εκεί που μας συμφέρει να μιλήσουμε για την Ευρώπη, σε αντίθεση δεν μιλάμε για την κατάσταση που έπαιγε στην Ελλάδα. Έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός που λέει ότι δεν ανακαλύψαμε την Ευρώπη και ότι την πυρίτιδα και ότι στην Ευρώπη λειτουργούν τα απογευματινά χειρουργεία. Βεβαίως είναι αλήθεια αυτό, αλλά όμως στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι κλειστές τα 2/3 των αιθουσών των χειρουργείων. Δεν είμαστε κατά των απογευματινών χειρουργείων υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή πρώτα πρέπει να ενισχύσεις με προσωπικό τα χειρουργεία, να ανοίξουν οι αίθουσες όλες. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα έχουμε 6 αίθουσες, εκ των οποίων χρησιμοποιούμε τις 2, λειτουργούμε τις 2 και κάποιες μέρες λειτουργούμε και την τρίτη. Πόσοι γιατροί λείπουν? Λείπουν 5 γιατροί. Σε σύνολο 9 οργανικών θέσεων υπηρετούμε 4, οι οποίοι τον Δεκέμβριο ήρθαν, ήμασταν 2. Κάνουμε από 8 εφημερίες τώρα, ενώ οφείλουμε άδειες στο ιατρικό προσωπικό του 21, 22, 23. Έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό και αναφέρομαι στο αναισθησιολογικό με 200 οφειλόμενα ρεπό. Και αναρωτιέμαι πραγματικά πώς μπορούμε να μιλάμε με... Οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί. Ακούστε, οι θέσεις... Εντάξει, προκυρήσονται θέσεις. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προκυρήσονται θέσεις, αλλά δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Αυτό λοιπόν το αφήγημα της κυβέρνησης και με το ακαθάριστο προϊόν, εντάξει, δηλαδή κάπου έχει κουράσει. Το θέμα είναι που δίδονται οι προτεραιότητες. Σαφώς και οι προτεραιότητες δεν δίνονται στην υγεία. Αυτό άρα λοιπόν, έχει να κάνει με το... Και με δεν θα έρθουν ποτέ. Κυρία Γαλανού, δεν θα έρθουν ποτέ. Άρα δεν θα έρθουν ποτέ γιατί μισθοί... Κόστος ζωής, αυτό είναι. Κύριε Βαρτζόπουλε. Και καλύτερες συνθήκες δουλειάς στο ιδιωτικό τομέα και αυξημένες αποδοχές. Αυτό που λέει η κυρία Γαλανού. Αυτό που λέει η κυρία Γαλανού. Όχι, μισό λεπτό. Παρακαλώ, για να γίνουμε Ευρώπη. Γιατί μέχρι στιγμής ο κύριος Βαρτζόπουλος είχε όλο τον χρόνο να μιλήσει και να εξετάσει την κλιματολογία. Να απαντήσει. Κύριε Βαρτζόπουλε, για να γίνουμε Ευρώπη πρέπει να λύσουμε αυτά πρώτα. Το ξέρετε, έτσι. Μα δεν λέγω κάτι διαφορετικό. Ακριβώς για να λύσουμε αυτά. Ακριβώς για να κάνουμε το εθνικό σύστημα υγείας πιο ελκυστικό στους νέους γιατρούς ιδίως. Γι' αυτό ακριβώς δίνουμε αυτές τις επιπλέον δυνατότητες ασκήσεως αυτού του ιδιωτικού έργου εντός και εκτός του νοσοκομείου. Γι' αυτό το λόγο. Ελάτε, έτσι, κυρία Γαλανού. Όπως γίνεται ακούστε, για να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία, χρειάζεται να λειτουργήσει μία λυσίδα. Δεν είναι ένα ιατρείο, δεν έχουμε μία κλινική ειδικότητα όπου βάζουμε στο σαλονάκι τους αρρώστους και περιμένουν και ένας μπαίνει και ένας βγαίνει. Εδώ πέρα μιλάμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το παραπάνω προσωπικό στις χειρουργικές κλινικές, θα πρέπει να αυξήσουμε την δύναμη των τραυματιοφορέων, γιατί πρέπει να σας πω ότι ένα πολύ συχνό φαινόμενο είναι να βγάζουμε εμείς τους αρρώστους από τις θέσεις. Να το κάνω λίγο απλό. Εσείς θα κάνετε απογευματινά χειρουργεία. Μπορείτε να κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Αν μπορούμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργεία. Καταρχήν, τα απογευματινά χειρουργεία για να γίνουν πρέπει να υπάρχει στελέχωση. Θα μπω εγώ μέσα σε μία αίθουσα με ένα χειρουργό και θα κάνω χειρουργείο. Δεν πρέπει να έχω τον βοηθό του αναισθησιολογικού. Δεν πρέπει να υπάρχει team χειρουργικό. Δεν πρέπει να υπάρχει τραυματιοφορέα. Κυρία Γαλανού, επειδή πάντως είστε υπέρ των χειρουργείων, δεν έχετε πρόβλημα να είναι. Όχι, δεν είμαι υπέρ των χειρουργείων. Είμαι υπέρ των χειρουργείων αφού πρώτα ανοίξουν οι χειρουργικές αίθουσες. Αφού πρώτα στελεχωθούν. Με 5 γιατρούς στους 9, πώς θα κάνετε απογευματινά χειρουργεία? Όχι με 5. Με 4 στους 9. Με 4 στους 9 πώς θα κάνουμε. Και επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Πρακτικά δεν γίνεται και θέλω να πω κάτι άλλο. Εάν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πατάξουν το φακελάκι, όπως επίσης και τη ροή χρήματος, την παράνομη η οποία υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι, είναι πάρα πολύ έμπειροι και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω. Ακριβώς. Επισημοποιείται, κυρία Γαλανού, έτσι. Στους αρρώστους. Να αυξηθεί τη μισθή στο φακελάκι. Γίνεται κανονικά ιδιωτικό το νοσοκομείο. Σου λέει ο άλλος, αντί να πας τα απογεύματα. Ακριβώς. Αντί να δώσεις 2.000, δώσε μου 1.000 και τελείωσες. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Γιατί το βασικό ερώτημα δεν το έχουμε κάνει. Γιατί δεν υπάρχουν πουθενά αναισθησιολόγοι? Γιατί δεν υπάρχουν πουθενά αναισθησιολόγοι. Και να σας απαντήσω γιατί δεν υπάρχουν πουθενά αναισθησιολόγοι. Εγώ βγαίνοντας χθες το βράδυ από το χειρουργείο, με ρώτησαν λοιπόν το περιβάλλον του αρρώστου που είχα μέσα, που είναι ο γιατρός. Πότε θα βγει ο γιατρός να τον ενημερώσει? Γιατί εμείς δεν φαινόμαστε πουθενά. Γιατί ο μισθός ενός αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο, ο μισθός είναι η μία ημέρα ιδιωτικού, ενός που δουλεύει στο ιδιωτικό. Πόσα παίρνετε, ένα αναισθησιολόγος, μην πει τα δικά σας, ένα αναισθησιολόγος. Εγώ θα σας πω στη δική μου βαθμίδα, παίρνω 2.000 μισθό. Στον ιδιωτικό τομέα πόσα πάρετε τώρα? στον ιδιωτικό τομέα εκεί πέρα πάει με τη μέρα, κύριε. Εκεί πέρα πάει με τη μέρα και πάει με το κεφάλι και πάει με το είδος της επέμβασης. Σαφώς και εμείς δεν λέμε να φτάσουμε στα επίπεδα του ιδιωτικού, αλλά δεν μπορείς να μας εξευτυλίσεις με τέτοιο τρόπο και δεν μπορούν οι Έλληνες αναισθησιολόγοι να έχουν την ευχή να γίνει η Ρουμανία, να γίνει της Ρουμανίας. Όπου στη Ρουμανία ο αναισθησιολόγος παίρνει 7.000. Τότε θα έρθουν οι αναισθησιολόγοι. Φεύγουν στο εξωτερικό όλοι. Όλοι φεύγουν στο εξωτερικό. Φεύγουν και θα φεύγουν. Και όσον αφορά αυτό ότι τώρα έχει αρχίσει. Πόσα λεφτά πρέπει να φτάσει ο μισθός για να μένουν στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, θα πρέπει ο μισθός να αποκατασταθεί, διότι έχουμε υποστεί μία μείωση της τάξης του 40-45%. Όταν λοιπόν οι μισθοί μας αποκατασταθούν, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε περισσότερους αναισθησιολόγους. Ξέρετε πόσα χρήματα παίρνουν στην Κύπρο οι αναισθησιολόγοι? Ξέρω, 10-12 χιλιάρικα. Έχω ειδικευόμενο που έχει ειδικευτεί και δουλεύει με 12 χιλιάρικα. Και εγώ είμαι 20 χρόνια. Στο δημόσιο τομέα. Ναι, και εγώ είμαι 20 χρόνια και παίρνω 2 χιλιάρικα. Έχει ειδικευόμενο που είναι 12. Κύριε Βαρτζόπουλε, για να κλείσουμε, αυτό πώς θα το αντιπαλέψετε? Παρακαλώ. Όχι, στον κύριο Βαρτζόπουλο ρωτώ. Αυτό που λέτε εσείς, λέω. Πώς θα το αντιπαλέψετε? Κύριε Στάτη, σας επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και προηγουμένως. Επειδή ακριβώς πρέπει το ΕΣΥ να γίνει πιο ελκυστικό σε νέους γιατρούς, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά του. Γι' αυτό ακριβώς και ακολουθούμε πεπατημένες τακτικές, πεπατημένες οδούς. Της Κύπρου δηλαδή. Μεθόδους της Ευρώπης, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Αυστρίας. Αυτές τις οδούς και αυτές τις πρακτικές ακολουθούμε με συνέπεια, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές, όπως είναι και στην Ευρώπη. Με το 1/3 των μισθών όμως. Κυρία Ευθυμιάδου, θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε Βαλκάνοι. Είμαστε Βαλκάνοι. Μια τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, να κάνω στον Υπουργό. 7.000 στη Ρουμανία. Ναι, μια τελευταία ερώτηση μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω. Άμα δώσετε 5.000 μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Ελπίζω να μην θέλετε να γίνουμε Ρουμανία. Εμείς. Ναι, εμείς ελπίζουμε να γίνουμε Ρουμανία. Μπορώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση στον Υπουργό? Αφήστε να πω κάτι. Τα δημοσιονομικά της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι πρότυπο στην Ευρώπη. Γι' αυτό και είμαστε εδώ που είμαστε. Οι αριθμοί ευημερούν, οι υπουργοί υπολογίζουν. Ελάτε, κυρία Γαλανού. Λοιπόν, γνωρίζω, αν έχω καλή πληροφόρηση, ο κύριος Βαρτζόπουλος είναι συνάδελφος, είναι ψυχίατρος. Είμαι σωστή? Ωραία. Κύριε Βαρτζόπουλε, θέλω να σας πω την άποψή σας, να ρωτήσω την άποψή σας όσον αφορά, σαν ψυχίατρος, την κατάσταση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων στο ΕΣΥ, οι οποίοι πλέον είμαστε μεγάλης ηλικίας, και ταυτόχρονα θέλω να σας ρωτήσω εάν ακολουθούμε τους κανόνες ασφάλειας που η Ευρώπη έχει θεσπίσει για τη λειτουργία των χειρουργείων και των αναισθησιολόγων. Γιατί ξέρετε, Ευρώπη είναι και αυτό, ξέρετε. Πολύ ωραία ερώτηση. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως τι εννοείται από πλευράς κανόνων ασφαλείας. Αν υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά τις ώρες που πρέπει να δουλεύουμε μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Προσέξτε να δείτε. Εκτός από υπουργός, έχω διοικήσει την 3η υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας επί σειρά ετών. Θα ήθελα να μου μιλήσετε σαν ψυχίατρος όμως, όχι σαν διοικητής. Άρα λοιπόν σας λέγω ότι, και σας το λέγω με τα λόγω γνώσεως, εάν υπάρχει πρόβλημα παρεμβιάσεως της εργατικής νομοθεσίας ή συνθέσεων ασφαλείας του νοσοκομείου, θα πρέπει να απευθύνετε αμέσως στον διοικητή σας και αν δεν γίνεται αυτό εδώ, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί το όλο σύστημα λειτουργίας σας. Τότε πρέπει να κλείσουμε όλα τα νοσοκομεία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι επ' αυτού έχετε δει. Πιστεύω πάρα πολύ καλά τι λέτε, αλλά σας λέω μην κάνετε μια τέτοια πρόταση και θα κλείσουν όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία κουβέντα. Κύριε Βαρτζόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Είστε εδώ και απαντάτε, κύριε Βαρτζόπουλε. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν έχει καμία σημασία. Που είστε καλά. Για λίγο στα λόγια νιώσαμε Ευρώπη, κύριε Βαρτζόπουλε. Για λίγο στα λόγια. Περιμένουμε την πράξη τώρα. Να είστε καλά. Θα γίνουμε Ευρώπη και εδώ. Είμαστε σε πολλά σημεία Ευρώπη. Θα γίνουμε και εδώ Ευρώπη. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.